Είμαι η Κωνσταντίνα Σπάθη, έρχομαι από Αθήνα και είμαι ηθοποιός. Το αντικείμενο που φέρνω σήμερα έχει αέρα ελληνικού κινηματογράφου και κοσμεί όμορφα έναν τοίχο. Υποδεχόμαστε αμέσως την όμορφη Κωνσταντίνα. Καλώς μας ήλθες, κούκλα μου. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι μου ήρθα αφόρμητα να σε χαιρετήσω. Η κίνηση της κυρίας Μυραράκη να με χαιρετήσει με έκανε να νιώσω πραγματικά πολύ άνετα. Πες μου, αγαπημένη μου, με τι ασχολείσαι? Είμαι ηθοποιός. Τι ωραία. Ήταν κάτι που ήθελες να γίνεις από μικρή? Ήταν κάτι το που κατάλαβα ότι θέλω να το κάνω γύρω στα... όταν ήμουν 7 χρονών. Και πώς, τι ήταν αυτό, το κίνητρο, ποιο ήταν, τι είδες? Είδα μια παράσταση, συγκεκριμένα της Κάρμεν Ρουγκέρι, και είχα μείνει άναυδη. Και είπα ότι θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό. Και κάθε φορά που το έκανα αυτό ένιωθα ότι ήμουνα σε έναν άλλο κόσμο. Απλά χανόμουν μέσα σε αυτό. Διακρίνω ότι έχεις πάθος, έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις και μιλάει η ψυχή σου μαζί με το σώμα σου. Ναι. Κυρία Μυραράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς αγάπη και πάθος δεν μπορείς να προχωρήσεις σε τίποτα. Τώρα, θέλω να μας πεις πρώτα τι αφίσα είναι και μετά πώς βρέθηκε στα χέρια σου. Ωραία. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν έχω φέρει την αφίσα της ταινίας Στεφανία, όπου πρωταγωνιστεί η Ζωή Λάσκαρη και ο Σπύρος Φωκάς. Και είναι μια πολύ ανατρεπτική ταινία, γιατί σχολίασε ουσιαστικά το σοφρονιστικό σύστημα που υπήρχε στα αναμορφωτήρια εκείνη την εποχή. Πες μου λίγο, δεν την έχω δει την ταινία και δεν ξέρω και την υπόθεση. Ωραία, λοιπόν. Η Στεφανία είναι ένα κορίτσι, ένα 18χρονο κορίτσι, πολύ όμορφο, όπου την υποδίεται η Ζωή Λάσκαρη, όπου μένει μαζί με την μητέρα της και τον πατριό της. Με τον πατριώτη έρχεται πρώτη φορά σε ερωτική επαφή, ο οποίος την οδηγεί σε μια διαφθαρμένη ουσιαστικά ζωή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αυτής της ζωής που κάνει, την συλλαμβάνει η αστυνομία και την οδηγεί στο αναμορφωτήριο. Σε αυτή την κατάσταση εκεί γνωρίζει έναν γιατρό, γοητεύεται και αποφασίζει να αποδράσουν μαζί. Αυτή η ταινία ήταν μια πολύ σημαντική ταινία για την πορεία της Ζωής Λάσκαρη και ίσως ήταν και μια ταινία σταθμός για τη μετέπειτα εξέλιξή της. Τα τελευταία χρόνια συλλέγω αφίσες για τον κινηματογράφο, τον ελληνικό κινηματογράφο και λίγο τον ξένο. Συλλέγεις αφίσες, τις παίρνεις και μετά τις μεταπουλάς? Όχι πάντα, όχι απαραίτητα, κάποιες τις κρατάω. Την αφίσα που έχω φέρει σήμερα την έχω παραγγείλει από ένα ιντερνετικό κατάστημα και οι ταινίες είναι κάτι που αγαπώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στο Θάνο για να μας πει περισσότερα για την ωραία αφίσα σου. Ταινία Στεφανία του 1966, όταν βγήκε, χαρακτηρίστηκε αυστηρός ακατάλληλη λόγω των έντονων τολμηρών σκηνών που είχε κατά τη διάρκεια της ταινίας. Ήταν από τις πρώτες ταινίες που έσπασαν το φράγμα της Ελλάδος. Προβλήθηκε στην Αμερική, προβλήθηκε στο Μεξικό, στη Γαλλία όπως βλέπουμε, λόγω της αφίσας που έχουμε μπροστά μας. Και κατάφερε να γίνει αποδεκτή και στο εξωτερικό. Και κάτι ακόμη που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, η ταινία αυτή γυρίστηκε με δύο φινάλε. Το τραγικό φινάλε, το τραγικό τέλος και το αίσιο τέλος. Κράτησαν το αίσιο τέλος για να παίξει η ταινία να προβληθεί με το αίσιο τέλος στην επαρχία και στο εξωτερικό. Και το τραγικό φινάλε ήταν κυρίως για την Αθήνα. Ήξερα κι εγώ για τα δύο φινάλε. Είναι κάτι πρωτοποριακό, θεωρώ, για την εποχή εκείνη. Εγώ θα πάω στο ίδιο το αντικείμενο. Ναι. Να κάνουμε από την ανάλυση του αντικειμένου. Είναι. Λοιπόν, είναι το υλικό που περιμένουμε να δούμε σε μία αφίσα. Είναι πάρα πολύ λεπτό χαρτί. Είναι χρωμολιθογραφία. Είναι η τεχνική που εκείνη την εποχή δημιουργούσαν αφίσες. Αυτή έχει κατασκευαστεί στη Γαλλία. Αναγράφει φυσικά και όλα τα στοιχεία που κατασκευάστηκε, σε ποιο εργαστήριο. Ένα γνωστό εργαστήριο που κατασκεύαζε αφίσες στη Γαλλία εκείνη την περίοδο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές αφίσες της εποχής, ειδικά στο Παρίσι. Η κατάσταση σε γενικές γραμμές είναι καλή, αλλά παρατηρώ τα εξής. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις τσακίσεις. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί, διότι όλες αυτές φυλάχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Μετά, παρατηρώ ότι στα σημεία που έχουν γίνει οι διπλώσεις έχει σκιστεί. Οι γωνίες του έχουν αρκετή φθορά
και έχουν φύγει σε κάποια σημεία τα χαρτιά. Αυτό μπορεί να συντηρηθεί, μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό που λέμε μαρουφλάζ, να το βάλει πάνω σε ένα ξύλο, μια επικόλυνση ή σε ένα καμβά. Ακούω όλες τις πληροφορίες που μου δίνει ο Θάνος. Θα τις χρησιμοποιήσω για να καταφέρω να πετύχω την μέγιστη τιμή στη δημοπρασία. Αγαπητή Κωνσταντίνα μου, σε παρακαλώ τώρα κάνε την ερώτηση κλειδί στον κύριο Θάνο Λούδο. Θάνο, ποια είναι η εκτίμησή σου λοιπόν για την αφίσα μου? Έχεις μια γνήσια αφίσα, την οποία εγώ την οραματίζομαι σαν ένα έργο τέχνης. Αυτό θέλω να πεις στους αγοραστές. Και η εκτίμησή μου είναι... 300 ευρώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Εύχομαι να πάρεις περισσότερα και ελπίζω πως μπορείς να πάρεις περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Είδα ότι χαμογέλασες. Ισχύει? Είσαι ευχαριστημένη? Είμαι, ναι. Είμαστε πολύ καλά. Αγάπη μου, σου εύχομαι να είναι καλοπούλητη η αφίσα σου. Να πας το καλό, αγαπημένη. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα τόσο πολύ. Και εγώ. Γεια σας. Στο δωμάτιο δημοπρασίας πιστεύω ότι θα καταφέρω να πουλήσω την αφίσα αρκετά παραπάνω από τα 300 ευρώ της εκτίμησης του Θάνου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, κάτι μικρό μας έχουν φέρει πάλι. Να δω πώς θα το πάρουμε. Ξέρεις τι αγωνία έχω όταν βλέπω τέτοια αντικείμενα. Δεν θέλω να είναι καθρέφτης και μία φορά να έρθει ένα έργο τέχνης. Σας παρακαλώ, ελάτε να περάσει ο πολιτής μας. Είστε μία κούκλα. Ευχαριστώ πολύ. Από πού είστε? Είμαι από Ζάκυνθο. Όπα, 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 Ζάκυνθος. Από πού από τη Ζάκυνθο? Στην πόλη. Ωραία. Έχω μεγαλώσει. Κοντά στο λιμάνι, δηλαδή. Κοντά στο λιμάνι. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια βέρα, Ζάκυνθο. Έχετε έρθει. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μόνο 25 χρόνια συνέχεια. Τόσο λίγο. Συνιστώ ανεπιφύλακτα στον κόσμο να πάει εκεί και να περάσει τέλεια. Είναι αλήθεια. Η κυρία Ελωμίδα βλέπω ότι κάνει διαφήμιση στο νησί μας. Πολύ καλά κάνει, γιατί είναι ένα υπέροχο νησί. Να έρθετε όλοι. Το αντικείμενο που έχετε φέρει έχει σχέση με το νησί σας? Δεν έχει καμία σχέση με το νησί. Έχει σχέση με την ιδιότητά μου, γιατί είμαι ηθοποιός. Ηθοποιός? Ναι. Εγώ ήμουν σίγουρος από το ντύσιμό της, από το στήσιμό της, ότι είναι χορεύτρια, ότι είναι ηθοποιός, ότι είναι καλλιτέχνης. Μ' αρέσει που ο γιατρός αντιλήφθηκε αμέσως την καλλιτεχνική μου φύση. Δεν το περίμενα. Λοιπόν, ο γιατρός ξέρει καλά τις γυναίκες, έτσι. Ελπίζω να είναι μία αφίσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο γιατρός θέλει να πάρει τις αφίσες. Ναι, είστε σίγουρος. Μάλιστα. Τώρα θα υπάρξει μία δυσκολία. Αποκαλύπτω την αφίσα και τους βλέπω όλους να ενθουσιάζονται. Πολύ καλό σημάδι αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η αφίσα. Είναι από την ταινία Στεφανία, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους για πρώτη φορά το 1967 με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Λάσκαρη και το Σπύρο Φωκά. Την και γνωρίζουμε άλλη. Την ταινία. Δεν είναι απλώς ότι γνωρίζουμε την ταινία. Είναι, καταρχήν είχε γίνει σφαγή για αυτή την ταινία τότε. Ακριβώς. Και θα σας διακόψω για τη συγκεκριμένη ταινία. Έχουν κάνει δύο διαφορετικές βερσιόν. Υπήρχε η βερσιόν στο τέλος, αυτή που έχουμε δει όλοι μας, που πεθαίνει η πρωταγωνίστρια. Ακριβώς. Και υπήρξε και η βερσιόν που ζει η πρωταγωνίστρια, γιατί θυμάστε το παράδοξο τέλος. Ναι. Που την κυνηγάει ο Καλογιώρη και τη σκοτώνει. Ναι, που στην ουσία ταιριάζει και περισσότερο με την όλη υπόθεση, ακριβώς, έτσι όπως εξελίσσεται. Και ταιριάζει και με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Οι γυναικοκτονίες δεν είναι κάτι που είναι καινούριο και δεν είναι κάτι που δυστυχώς. Φυσικά. Φτύνει. Χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι γνωρίζουν για αυτή την ταινία και τους αρέσει αυτή η ταινία. Θα έχουμε πολύ καλές προσφορές. Κωνσταντίνα, εγώ θα δώσω την τελευταία προσφορά και το λέω σε σένα, ενώ στην πραγματικότητα θέλω να το πω στον γιατρό. Ωραία. Γι' αυτό και πάω πρώτη μου να τη δω. Είναι πάντως για τη γαλλική αγορά. Ακριβώς. Ναι. Τυπώθηκε στο Παρίσι, είναι γαλλικής προέλευσης και κυκλοφόρησε στα γαλλικά σινεμά, ναι. Γιατί όλες είναι τόσο κατεστραμμένες, με πιάνει η καρδιά μου κάθε φορά. Είναι βασανισμένη αυτή εδώ, είναι βασανισμένη όπως και η Στεφανία. Προφανώς ήταν διπλωμένη. Δεν είναι το δίπλωμα μονάχα, είναι και η υγρασία, είναι και διάφορα άλλα θέματα. Είναι λογικό να έχει αφήσει αυτή κάποιες φθορές μετά από τόσα χρόνια. Όμως αυτές οι φθορές δίνουν και την αυθεντικότητά της. Είναι εξαιρετική, εγώ θα την διεκδικήσω. Γιατί κοιτάζει εμένα? Γιατί
Ναι, γιατί ξέρω πως τη θες πάρα πολύ. Με κοιτάει σαν γιατρός τώρα. Ξέρω ότι έχεις αγοράσει προηγούμενες αφίσες. Δεν ξέρω πόσον χώρο έχεις για όλες αυτές τις αφίσες, αλλά σκοπεύω να σπάσω αυτή την παράδοση. Να την κάνω δώρο, θέλεις. Όχι, θα κάνεις πίσω. Βλέπω την Ελωμίδα και τον γιατρό να έχουν από την αρχή μια διαμάχη μεταξύ τους. Θα σκεφτείς ο καλύτερος. Γιώργο, ξεκίνα. Εγώ να ξεκινήσω πρώτος. Βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με 50 ευρώ για να παίξουμε παιχνίδι. Πολύ χαμηλά ξεκινάμε. Έρμα, έχεις κάτι να πεις? Εγώ έχω να πω ότι δεν θα πω στη διαδικασία να σας πάρω έναν αντικείμενο το οποίο δεν είναι το αντικείμενο των συλλογών μου. Εκτός η Έρμα. Εγώ φεύγω, ναι. Αλλού. Ωραία. Λοιπόν, 80 ευρώ από μένα. Κυρία Ελωμίδα, είπατε ότι θα τη διεκδικήσετε μέχρι τέλους. Μόνο 80 ευρώ. Επειδή πραγματικά μου αρέσει το ότι είναι ένα εμβληματικό σημείο εν μέρει της ιστορίας μας που έχει προκαλέσει τόσο ντόρο και επειδή έχω και μία σχέση με τη ζωή τη Λάσκαρη, οικογενειακή. Α! Θα προσφέρω 120 ευρώ. Με τα 120 ευρώ της Ιόλης, κάτι πάει να γίνει. Βασιζόμενο στο ότι είναι ένα υπογεγραμμένο έργο, θα πάω κατευθείαν στα 200 ευρώ. Τους διώχνω όλους και θα μείνουμε μόνοι μας. Τα 200 ευρώ μου ακούγονται αρκετά καλά. Στο σημείο αυτό θα προσθέσω λίγο ακόμα. Και 20 ευρώ. Μάλιστα. Θα το στρογγυλέψω. Κοίτα που μοιάζουν με το Δεμερτζή. Λοιπόν, και θα πω 250. Θα κάνω κάτι που δεν το συνηθίζω. Θα αφήσω το γιατρό μας να παίξει μπάλα, πάρτε στο γιατρό. Αλλιώς, αν δεν σε νοιάζει για το γιατρό σου, να συνεχίσω, να ξέρω. Όχι, με νοιάζει για το γιατρό. Σε νοιάζει για το γιατρό σου. Βγαίνω για να μπορέσει ο γιατρός να ορθοποδήσει από το Castle Trash. Από το πουθενά, εκεί που περίμενα ότι η Ελωμίδα θα διεκδικήσει, βγήκε εκτός. Πραγματικά αυτό με προβλημάτισε. Από εμένα, γιατρέ, έχεις όλο το ελεύθερο, αποχωρώ. Εγώ έχω πιστεί ότι στο ιατρείο σε σχέση με το δικό μου γραφείο θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Οπότε σε αφήνω. Ξαφνικά θα βγουν όλοι. Μην σου είμαι το γιατρό. Αφήνουμε τον καλύτερό μας. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον γιατρό. Τελικά τους έδιωξα όλους. Η προσφορά μου είναι στα 250 ευρώ και είναι η τελευταία μου προσφορά. Θα ήθελα να το σκεφτείς αν έχουμε συμφωνία. Θα προτιμούσα να πάει λίγο πιο πάνω η αλήθεια. Δηλαδή, ποια είναι η αντιπρότασή σας? Η αντιπρότασή μου είναι να πάει στα 300 ευρώ. Ωραία. Αν το πάμε στη μέση, στα 270, μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Βάλε κάτι λίγο παραπάνω, βρε γιατρέ μου, να το στρογγυλέψουμε. Θεωρώ ότι αξίζει λίγο παραπάνω, δηλαδή μπορούμε να το στρογγυλέψουμε. Στα 300 δηλαδή. Ναι. Έχετε χάρη. Μπράβο, θα το πάμε στα 300 ευρώ. Μπράβο, σωστό. Ωραία, άρα έχουμε συμφωνία. Έχουμε συμφωνία. Γιατρέ μου, με 400 ευρώ σας δίνω την αφίσα με όλη μου την καρδιά. Να τη βάλετε στο ιατρείο σας και να τη χαρείτε. Μπορούμε να ξέρουμε την εκτίμηση του κυρίου Λούντου? Η εκτίμηση ήταν στα 300 ευρώ. Το τέλειο deal. Οπότε... Το τέλειο deal. Μπράβο. Άρα είμαστε μέσα. Μπράβο. Τώρα μπορούμε να πάρουμε και γιο. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στη Ζάκυνθο. Σας χαιρετώ. Αν και δεν έχω πάει ποτέ σε δημοπρασία μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι ότι το απόλαυσα και θα μπορούσα να το ξεκινήσω.